ενός μιας αθλιέστατης πολιτικής που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τη γερμανική ηγεσία, ηγεμονία, και η οποία λέει ότι μέχρι το 2052 τον προϋπολογισμό ουσιαστικά θα τον καταρτήσει, θα τον καταρτίζει η ΕΕ, διότι μέχρι τότε προβλέπεται να έχουμε εξοφλήσει το 75% των δανείων, των τροϊκανών δανείων. Και αυτό είναι το νομοσχέδιο, το οποίο το έχετε καταθέσει ήδη. Και θα το θέσετε σε ψηφοφορία, σε συζήτηση και ψηφοφορία, ελπίζω όχι κατ' επίγον γι' αυτό, μετά τις εκλογές. Αυτά λέω, αυτά προβλέπει. Αυτά προβλέπει. Δηλαδή, στην ουσία, και να φύγουμε τυπικά από το νεοαπικιακό μνημόνιο, θα μπούμε σε μια άλλη νεοαπικιακή επιτήρηση, η οποία θα είναι και πολύ σκληρότερη, διότι αυτή προβλέπει μηδενικά ελλείμματα στους προϋπολογισμούς και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Άκουσον, άκουσον, πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Σε μια ευρωζώνη της οποίας η δομή είναι άκρος νεοφιλελεύθερη και μονεταριστική. Σε μια ευρωζώνη όπου κυριαρχούν οι αποκλίσεις και οι ανισότητες και οι άνισες, τα άνισα επίπεδα παραγωγικότητας και προοπτικών των οικονομιών. Μπορεί να σταθεί τίποτα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύετε? Μπορεί να σταθεί τίποτα μέσα σε αυτό το πλαίσιο? Λοιπόν, από ποια μνημόνια φεύγουμε? Παρεμβάσεις κάνετε. Οι παρεμβάσεις με βάση το πρόγραμμα που μας καταθέσατε. Από το 2013 έως 2018 είναι 14 δισεκατομμύρια. 10,3 δις στις δαπάνες, 3,7 στα έσοδα. 2013-2018. Οι περισσότερες εξ αυτών είναι στο 2013. Στο 2014, φέτος προβλέπεται παρεμβάσεις 2,5 δις στις δαπάνες και 2,300 στα έσοδα. 2,14. Ποιος θα επιβιώσει μετά από τέτοια λαιλασία το 2013, νέες παρεμβάσεις αυτού του τύπου το 2014? Και ξέρετε κάτι, μπορεί να μην προβλέπετε θεωρητικά βεβαίως παρεμβάσεις ουσιαστικές για τα επόμενα χρόνια, αλλά αυτές εδώ οι παρεμβάσεις τις οποίες κάνατε για το 2013 περίπου 9 δις και τώρα άλλα 4,8 για το 2014, αυτές οι παρεμβάσεις θα πληρώνονται όλα τα επόμενα χρόνια. Όλα τα επόμενα χρόνια. Μία είναι η συνταγή. Και εγώ παίρνω την καλύτερα περίπτωση από το πρόγραμμά σας, ότι θα σταθεί και θα εφαρμοστεί. Η συνταγή είναι μία. Άγρια λιτότητα. Άγρια εξοντωτική λιτότητα. Στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές δαπάνες. Εκεί. Αυτό είναι το πρόγραμμα που μας καταθέτετε. Και αυτό το πρόγραμμα είναι αδιέξοδο. Διότι πάνω σε αυτό το πρόγραμμα προβλέπετε εσείς ανάπτυξη, την οποία φτάνει σε 3 και βάλε στο τέλος 18, προβλέπετε ανάπτυξη και προβλέπετε συνεχή πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από τους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Πάνω από τους αναπτυξιακούς ρυθμούς πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι δυνατόν να επιτευχθούν αυτά τα πράγματα με αυτή την εξοντωτική λιτότητα? Και όταν δεν προβλέπετε έναν δυναμισμό επενδυτικό, νέες επενδύσεις. Ξέρετε, η αερολογία έχει και όρια. Και εδώ οι καταθέσεις οι αερολογικές πάνω στους, γιατί έτσι λέγατε το πρόγραμμα αυτό που λέτε τώρα αρχίζει και πετυχαίνει, ξέρετε, όλη η επιτυχία του έπρεπε να ήταν το δεύτερο χρόνο. Ο δεύτερος χρόνος του μνημονίου παρέβλεπε έξοδο στις αγορές. Γιατί μην μου πείτε ότι εφαρμόζετε άλλο πρόγραμμα εσείς, το πρόγραμμα των μνημονίων. Εσείς δεν εφαρμόζετε πρόγραμμα, ακολουθείτε τις τροϊκανές μνημονιακές υποδείξεις. Αυτά γίνονται. Απότυχε και κάνετε αερολογία και λέτε δεν πειράζει, πέτα ανάπτυξη.
Λέγε και πρωτογενή πλεονάσματα. Πού τα στηρίζετε αυτά? Πού είναι μια μελέτη? Γιατί αυτό που έπρεπε να παρουσιάσετε ως μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αντί αυτή την αναποδογυρισμένη λογική που βλέπουμε να εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τα λένε μεσοπρόθεσμα προγράμματα, έπρεπε να παρουσιάζετε ένα πρόγραμμα συγκρότησης των κλάδων της οικονομίας, διαμόρφωσης των όρων παραγωγικότητάς τους, επενδύσεων, προοπτικής τους, τόσο στο επίπεδο της καθαυτό παραγωγής όσο και των υπηρεσιών. Να βλέπαμε τι γίνεται, να μας φέρνατε πρόγραμμα τι θα γίνει στον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ποιες επενδύσεις, ποια η παραγωγικότητά του, ποια θα ήταν τα εισοδήματα, ποια είναι τα προϊόντα, πού μπορούσαμε να είχαμε εξαγωγές, πού μπορούσαμε να υποκαταστήσουμε εισαγωγές με προϊόντα δικά μας, πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε όλη την απόδοση του πρωτογενού τομέα. Αυτό θα το έλεγα πρόγραμμα. Τίποτα από αυτά δεν μας λέτε. Δεν μας λέτε για τη μεταποίηση, για συγκεκριμένους κλάδους, πού θα δοθεί βάρος, πού θα έχουμε πρωτοποριακά δεδομένα, πού μπορεί να έχουμε ανάπτυξη. Να καταλάβω από πού θα προκύπτει λοιπόν μια επίδοση για την ελληνική οικονομία. Αυτά όλα δεν υπάρχουν. Και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ειδικότερα από τότε που τα νεοφιλελεύθερα δόγματα κυριαρχούν, αυτά έχουν υποκατασταθεί όλα από μια δημοσιονομιολογία, θα έλεγα, αν είναι δόκιμος ο όρος, η οποία δεν λέει απολύτως τίποτα και δεν έχει καμιά προοπτική. Και κλείνω λέγοντας, γιατί δεν προλαβαίνω να πω, είναι και άλλα πολλά πράγματα, κλείνω λέγοντας ότι για να διασφαλίσουμε μια προοπτική για τη χώρα χρειάζονται επενδύσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση διεξόδου χωρίς επενδύσεις. Δεν υπάρχει. Επενδύσεις σημαίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εγώ θα έλεγα, τελειώνω, ένα διπλάσιο και τριπλάσιο από αυτό που υπάρχει, και ρευστότητα στην ιδιωτική οικονομία, πρώτα απ' όλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εσείς τι κάνετε εδώ πέρα? Έχετε απόλυτη στασιμότητα, ενώ προβλέπετε και αύξηση του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, που δεν φαίνεται να έχει προοπτική, απόλυτη στασιμότητα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τρομακτική στασιμότητα. Και ρευστότητα ανύπαρκτη, παρά το ότι έχετε κάνει του κόσμου τις δωρεές στους τραπεζίτες. Και με αυτό ολοκληρώσατε. Αν δείτε την πιστωτική επέκταση, συνεχώς πάει από το κακό στο χειρότερο. Οι καταθέσεις είναι στάσιμες. Από πού θα προκύψει ρευστότητα? Αυτό τον παράγοντα τον αγνοείτε. Ωραία. Και που είναι ο κύριος, ο καθοριστικός. Δεν φτάνει βέβαια μόνο αυτός, γιατί θέλει και υποδομή, θέλει παιδεία, εκπαίδευση, θέλει πρωτοποριακές καινοτομίες στην οικονομία. Τα αφήνω όλα αυτά. Αλλά αυτό που είναι βασικό, το κεντρικό, το κύριο, δεν υφίσταται στο πρόγραμμά σας. Και φτάνετε να λέτε, τελειώνω, 3% και πάνω ανάπτυξη. Θα το κρατήσω από τη δευτερολογία σας και την τριτολογία σας, μην πιέζεσαι. Και πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 5% και πάνω. Πώς θα προκύψουν όλα αυτά τα μαγικά? Ωραία. Προφανώς πάμε για νέα μνημόνια, προφανώς πάμε για πολύ πιο σκληρότερη λιτότητα, προφανώς έρχονται νέα μέτρα, και αυτός είναι ο φαύλος κύκλος που έχει μπει η Ελλάδα. Τελειώνω ότι έχουμε καταθέσει, κύριε Πρόεδρε, μια τροπολογία έχουμε καταθέσει, η οποία τη θεωρούμε πολύ βασική. Και η τροπολογία αφορά, με συγχωρείτε, επειδή παίρνω έναν έκτακτο χρόνο, ένα λεπτό, μόνο και μόνο γι' αυτό, για να μην ξαναμιλήσω. Θα τα κρατήσω εγώ, μη στεναχωριέστε. Ναι, λοιπόν, και η οποία αναφέρεται σε ένα θέμα που σας αφορά, κύριε Σταϊκούρα, είναι και της αρμοδιότητάς σας. Ότι δεν είναι δυνατόν να δούμε κόμματα να μετασχηματίζονται, μόνο και μόνο για να απαλλαγούν από τις δανειακές τους υποχρεώσεις και από τις υποχρεώσεις στους εργαζόμενους και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό, κύριε Σταϊκούρα, και ομιλώ όχι προσωπικά ως κυβέρνηση, πρέπει να το διασφαλίσετε. Ότι δεν θα έχουμε μετεκλογικά τέτοια φαινόμενα από οποιοδήποτε κόμμα. Δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα,
Δεν θέλω να αναφερθώ, δεν έχει νόημα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε σε αυτήν την αίθουσα. Πρέπει να το διασφαλίσετε. Και αυτό κάνει η τροπολογία που καταθέσαμε. Και παρακαλώ να την κάνετε δεκτή την τροπολογία και να την ψηφίσουν και όλοι οι συνάδελφοι να την στηρίξουν. Δεν είναι μια υπόθεση κομματική, είναι θέμα αξιοπιστίας της ίδιας της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Επειδή σας βλέπω και αδειμονείτε, προειδοποιώ όλους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, όπως προειδοποίησα και τον Υπουργό. Εγώ έχω γράψει Υπουργός 19 και 40, 19 λεπτά 40 δευτερόλεπτα. Κύριος Λαφαζάνης έγραψα 17 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος θα κρατηθεί και για σας που έπεστε από τις δευτερολογίες σας και τις τριτολογίες σας. Ο κύριος Βορύδης ζήτησε το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μία συνεπή θέση και με αυτήν την έννοια μας αποσαφηνίζει τουλάχιστον προθέσεις, αλλά είναι σημαντικό να δούμε κατά πόσον είναι συνολικές προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ αυτές. Διότι πέραν των γνωστών ζητημάτων είπε και το εξής εξαιρετικά ενδιαφέρον, το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί. Είπε ο κύριος Λαφαζάνης